Κατέφτασε το Courier, το νέο βαριά οπλισμένο ρομπό του ρωσικού στρατού που τρέμουν οι Ουκρανοί. Ο ρωσικός στρατός λοιπόν μόλις παρέλαβε μία νέα παρτίδα μη επανδρομένων επίγειων οχημάτων τύπου Courier, τα οποία σκοπό έχουν να παράσχουν στις ένοπλες δυνάμεις του κράτους προηγμένες δυνατότητες. Οι ρωσικοί τάχοι μπορούν να εξοπλιστούν με διάφορους τύπους όπλων και έχουν ήδη λάβει μέρος στις εχθροπραξίες τη Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή παράγονται μαζικά από την ρωσική αμυντική βιομηχανία και παραδίδονται σε μεγάλη ποσότητα σε ρωσικές στρατιωτικές μονάδες, πολλές από τις οποίες τα χρησιμοποιούν στις ενεξελίξει ρωσο-ουκρανικές μάχες. Όπως προαναφέραμε, το drone courier μπορεί να εξοπλιστεί με ένα μεγάλο εύρος οπλισμού συμπεριλαμβανομένων και αυτόματων εκτοσευτών χειροβομβίδων τύπου AGS-17 και AGS-30 αντιαρματικών κατευθυνόμενων πυράβλων και βαρέων πολυβόλων όπλων διαμετρήματος 12,7 χιλιοστών. Τα μη επανδρωμένα επίγεια οχήματα είναι επίσης ικανά να παρατάσουν αντιαρματικές νάρκες στο έδαφος, όπως επίσης και να οπλιστούν με τους εκτοξευτές θερμοβαρικών ρουκετών PRO ASML. Τέλος, υπάρχει και η επιλογή εξοπλισμού της πλατφόρμας με συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, Χαρακτηριστικό που σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα καθιστά το Courier ένα πολύ ευέλικτο και πολυχρηστικό αμυντικό προϊόν. Χάρη στον ποικιλόμορφο εξοπλισμό του, αυτό το drone μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλαπλές διαφορετικές αποστολές στο πεδίο της μάχης. Η νεότερη πλατφόρμα που παρέλαβε ο Ρωσικός στρατός είναι μέρος μιας προσπάθειας του Κρεμλίνου να επιταχύνει την παραγωγή και υιοθέτηση μη επανδρομένων επίγειων οχημάτων. Η ρωσική αμυντική βιομηχανία εργάζεται στο 100% της παραγωγικής της δυνατότητας έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του στρατεύματος. Όσον αφορά την ιστορία του Courier, πρόκειται για ένα σύστημα που σχεδιάστηκε αρχικά για πολιτικέ εφαρμογέ, ωστόσο ο σχεδιασμός του εξελίχθηκε και γρήγορα οι Ρώσοι συνειδητοποίησαν πω το εν λόγω μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο αμυντικό προϊόν. Στο ρωσο-ουκρανικό πεδίο της μάχης, ο ρωσικός στρατός έχει παρατάξει το σύστημα Courier στο μέτωπο της πόλης Αυντίιβκα στον Ντονιέτ. Εκεί το ρωσικό μη επανδρομένο όχημα χρησιμοποιήθηκε κυρίως προς υποστήριξη Ρώσων στρατιωτών κατά την διάρκεια μαχητικών αποστολών. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.